φτιάξε ζωή ένα μαγιάτικο στεφάνι. Και δώσ' μου να το βάλω στο λαιμό του μπαγιάτικου αυτού κόσμου. Να σκεπάσω την τροπή και το αίμα με βάγια. Ξυπνά την άνοιξη με μαγιά. Γεια σας και πάλι. Χριστός Ανέστη σε όλους. Εύχομαι χρόνια πολλά. Ελπίζω να περάσατε πάρα πολύ ωραία και να ξεκουραστήκατε. Λοιπόν, μια και η Πρωτομαγιά είναι πολύ πολύ χοντά, είπα σήμερα να φτιάξουμε ένα μαγιάτικο στεφάνι, το οποίο είναι εύκολο, δεν είναι κάτι δύσκολο, ειδικά αν πάτε στην εξοχή την Κυριακή, δεν είναι κάτι πολύπλοκο να βρείτε ένα κλαδάκι και τα λοιπά για να το φτιάξετε. Λοιπόν, αυτό που θα χρειαστούμε βασικά για τη βάση του είναι ένα κλαδί. Εγώ χρησιμοποίησα ένα κλαδί από ελιά, σχετικά χλωρό για να μπορεί να λυγίζει. Δηλαδή ήταν ένα μεγάλο κομμάτι κλαδί το οποίο είχε παρακλάδια και τα οποία τύβηξα γύρω γύρω και έφτιαξα αυτό εδώ. Δηλαδή τα τύβηξα γύρω από το κεντρικό κλαδί. Λοιπόν, τώρα επειδή δεν ξέρω αν θα βρείτε εύκολα αληθινά λουλούδια για να βάλετε πάνω, το ιδανικό βέβαια θα ήταν αληθινά λουλούδια να μπουν πάνω εδώ. Δηλαδή φτιάχνετε μικρά ματσάκια με λουλούδια, τα πιάνετε όλα μαζί και τα δέρετε με κλωστήσια γύρω γύρω, μπορείτε να βάλετε και φύλλα ενδιάμεσα και γίνεται πάρα πολύ όμορφο και είναι και εύκολο. Λοιπόν, εάν δεν βρείτε όμως, τότε μπορείτε να φτιάξετε μαζί με τα παιδάκια ψεύτικα λουλούδια από κοφρέ. Θα σας δείξω τώρα πώς, είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, χρειαζόμαστε κοφρέ σε αυτό το μέγεθος, είναι περίπου μία παλάμη. Δηλαδή όσο είναι το κοφρέ, απλά θα κόψετε περίπου τόσο. Λοιπόν, θα το κόψετε και από τις δύο πλευρές, δηλαδή να μην είναι ένα εδώ. Και εγώ έχω χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικά χρώματα. Λοιπόν, τι κάνετε, παίρνετε ένα φύλλο κοφρέ. Εγώ χρησιμοποιώ τέσσερα τώρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερο αν θέλετε να κάνετε το λουλούδι πιο πυκνό. Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και πιο μεγάλα κομμάτια, θέλετε να κάνετε τα λουλούδια πιο μεγάλα. Λοιπόν, έτσι, έτσι, έτσι. Ωραία, το ένα πάνω από το άλλο. Παίρνουμε ένα ψαλίδι. Εγώ κόβω τις γωνίες, λίγο τις στρογγυλεύω έτσι. Μπορείτε να μην το κάνετε, να τις αφήσετε έτσι όπως έχουν, απλά μου αρέσει περισσότερο. Κατά αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Λοιπόν, και στη συνέχεια κάνουμε το εξής. Πιάνουμε τη μία πλευρά και κάνουμε μία από την πάνω μεριά, μία από την κάτω μεριά. Μία από την πάνω μεριά, μία από την κάτω μεριά. Φτιάχνουμε πιέτες δηλαδή με λίγα λόγια. Μία από την πάνω, σαν φυσαρμόνικα. Έτσι. Δεν ξέρω να το βλέπετε καλά στο φως. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε ένα κομματάκι σύρμα πίπας. Αυτό είναι ότι τα παιδιά θα φτιάξουν μόνα τους, δεν είναι κάτι δύσκολο. Αν τους το δείξετε μία φορά μπορούν να το κάνουν εύκολα. Λοιπόν, και αφού το κάνουμε αυτό, το στερεώνουμε κάπου εδώ κάτω, στην άκρη του. Και τώρα πάρα πολύ απλά πιάνουμε τα χαρτάκια την κάθε πλευρά και τα ανοίγουμε. Ένα, το άλλο, το άλλο. Γι' αυτό σας είπα, αν θα χρησιμοποιήσετε περισσότερα χαρτιά από τέσσερα, όσο πιο πολλά θα χρησιμοποιείτε, τόσο πιο πυκνό θα γίνεται δηλαδή. Αυτό, αυτό. Ωραία. Και το λουλούδι μας είναι έτοιμο. Πάρα πολύ εύκολο να το κάνουμε, παιδιά. Ειλικρινά πολύ απλό. Θα σας το δείξω και πιο κοντά, να κάνει focus τελικά η κάμερα κάποια στιγμή. Δεν θέλεις να κάνεις focus. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι. Τώρα, έχουμε αυτό, τι κάνουμε. Εγώ για να το διακοσμήσω λίγο περισσότερο το κλαδί μου, θα χρησιμοποιήσω μία κορδέλα. Έχω αυτή εδώ τη λαχανή, έχω στο σπίτι. Λοιπόν, τη δένω από τη μία πλευρά
βάλουμε λίγο ένα κομματάκι κάτω-κάτω. Εδώ. Λίγο μεγαλύτερο, κάπως έτσι δηλαδή. Και αρχίζουμε και την τυλίγουμε γύρω-γύρω. Έτσι. Λοιπόν, και φτάνουμε εδώ στην άκρη. Το δένουμε με το άλλο, το κομμάτι που είχαμε κάτω. Εδώ. Λοιπόν, και έτσι έχουμε αυτό. Και τώρα αρχίζουμε και βάζουμε μέσα τα λουλουδάκια. Λοιπόν, περνάμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τα βάλουμε γιατί το σύρμα πίπας το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ακριβώς επειδή είναι σύρμα. Λοιπόν, έχω φτιάξει και άλλα εδώ. Μπορείτε να αφήσετε κενά. Μπορείτε να βάλετε λουλούδια μόνο στη μία μεριά του στεφανιού. Μπορείτε να το γεμίσετε όλο. Ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε. Εξαρτάται πόσα παιδιά έχετε. Μπορείτε να κάνετε δύο στεφανάκια. Ό,τι σας αρέσει. Λοιπόν, τώρα εγώ δεν ξέρω αν θα μου φτάσουν τα λουλούδια που έχω φτιάξει για όλο το στεφάνι. Θα δούμε. Αφήσετε και κενά για να φέρετε κορδέλα, εάν βάλετε κορδέλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντί για κορδέλα και κοφρέ βέβαια. Η βασική προϋπόθεση είναι να το τυλίξετε καλά βέβαια για να μην κοπεί. Λοιπόν, δεν έχω φτιάξει άλλα λουλούδια, θα αφήσω τόσο για να φέρετε και λίγο κορδέλα μου. Δεν θα το κάνω γύρω γύρω δηλαδή περιμετρικά. Λοιπόν, πρέπει να το πάω λίγο πίσω για να φαίνεται αυτό εκεί. Ωραία. Ωραία. Έτσι. Τώρα, εδώ στην άκρη του, θα κόψω λίγο. Έτσι. Και για να γίνει λίγο πιο όμορφο, μπορείτε να φτιάξετε, εγώ ας πούμε έχω φτιάξει αυτές εδώ τις καρδούλες. Αχ, δεν θα κεντράνει η κάμερα σήμερα, δεν θέλει. Λοιπόν, και μπορείτε να τα κολλήσετε πάνω στην κορδελίτσα που κρέμεται. Και είναι έτοιμο το στεφανάκι. Ξέρω ότι δεν φαίνεται πολύ καλά ολόκληρο τώρα. Λοιπόν, κάτσε να το πάμε λίγο πιο πίσω μήπως. Λοιπόν, φυσικά μπορείτε να το γεμίσετε όλο, μπορείτε να κάνετε ό,τι είδους χρώματα να βάλετε πάνω. Άσπρο με κίτρινο, σαν μαργαρίτα. Ό,τι σας αρέσει σας, συζητήστε το μαζί με τα παιδιά σας και φτιάξτε το. Λοιπόν, τώρα. Εάν ζείτε στην Αθήνα, εάν δεν πάτε για Πρωτομαγιά, πού θα βρείτε το κλαδί για να φτιάξετε αυτό, μην τρελαίνεστε, για όλα υπάρχουν λύσεις. Λοιπόν, αν δεν μπορείτε να βρείτε ένα κλαδί, πάρτε απλά ένα χαρτόνι. Εγώ έτυχε και είχα και σπίτι αυτό το χαρτόνι που μοιάζει με ξύλο. Αυτό εδώ. Κόψτε το. Όχι τέλειο κύκλο γύρω-γύρω. Μπορείτε πάλι να περάσετε την κορδέλα περιμετρικά, όπως κάναμε στο κλαδί εδώ. Και τώρα, τι θα κάνετε σε αυτό. Θα φτιάξετε θα το κόψετε αναδιαστήματα στο μέσο. Αναδιαστήματα, δηλαδή
κόβετε ένα κομματάκι εδώ, αφήνετε λίγο κενό, πάτε παρακάτω, κόβετε άλλο λίγο, να μην είναι πολύ μεγάλα τα κενά μεταξύ τους, στη μέση. Πάτε παρακάτω, κόβετε άλλο λίγο, που θα έχετε φτιάξει, που θα έχετε φτιάξει εδώ, περνάτε μέσα το λουλουδάκι, το στρίβετε από πίσω, για να μην φύγει και βλέπετε, μένει. Αυτή την πρόταση είχα να σας δείξω σήμερα για στεφανάκι. Ελπίζω να σας αρέσει, να τη φτιάξετε. Καλή πρωτομαγιά, να περάσετε καλά. Και θα τα λέω μέσα από το blog. Φιλιά πολλά, γεια!